Κουρμπονίζη, καλησπέρα. Ένα ακόμα σήμερα η Πελοπόννησος ξεκινάει ακριβώς την ώρα του, περίπου 13 λεπτά πριν από τις 7 και έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα, Τρίτη, 12 Μαρτίου του 2019. Θα ξεκινήσουμε να πούμε έτσι με τι θα ασχοληθεί σήμερα η εκπομπή και θα πάμε πολύ σύντομα ζωντανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Οριακά ξεκίνησε με 26 παρόντες και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχει μέσα στα θέματα ένα θέμα πολύ σημαντικό που αφορά τις απαλλατριώσεις και είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει και την μη παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης στο προηγούμενο που δεν έγινε και λόγω απαρτίας το Περιφερειακό την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά την προπροηγούμενη Δευτέρα, αλλά και σήμερα οριακά παραλίγο να μην ξεκινήσει. Με την παρουσία όμως του κυρίου Ξεροβάσιλα, ο οποίος πρέπει να είχε να πατήσει αρκετά περιφερειακά συμβούλια. Είναι ο άνθρωπος που αντικατέστησε τον Γιάννη τον Μανώλη από την Μεσσηνία και του κυρίου Καρά από την Λακωνία, ο οποίος είχε κλεγεί με τον Τατούλη, αλλά κατεβαίνει τώρα με τον Παναγιώτη τον Νίκα. Και αυτή η παρουσία σήμερα άφησε ερωτηματικά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πάμε σε πολύ λίγο να δούμε πού βρίσκεται τώρα και θα σας πω και τι εισηγήθηκε η κυρία Νικολάκου, αλλά τελικά θεωρώ ότι εάν δεν περάσει τώρα, είναι αμφίβολο αν στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα έρθει η αντιπολίτευση, δεν ξέρουμε αν τελικά θα μπορέσει να υπερψηφιστεί αυτή η αναγκαστική απαλλοτρίωση στα κτήματα εκεί στην Παλαιόχωνη, που από 20-30 στρέμματα που ήταν στην αρχή, τελικά φαίνεται ότι υπάρχουν διεκδικήσεις από ιδιοκτήτες 280 στρέμματα. Είναι περιβόητη ιστορία με τον κύριο Σιαμπή, ο οποίος εμφανίστηκε με χρησικτησία να έχει 350 στρέμματα. Από τα 350 στρέμματα διεκδικούνται τα 280 από ιδιοκτήτες οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν γνώριζαν ότι ο κύριος Σιαμπής εμφανίστηκε έχοντας τίτλους ιδιοκτησίας, προσέξτε, από έκτακτη χρησικτησία. Και βέβαια υπάρχει ποινικό θέμα το οποίο περπατάει εναντίον αυτού του κυρίου και μία συμβολογράφου η οποία έκανε όλα αυτά που έκανε. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να έχουμε και τη Βρωμόγουβα του γνωστού Βρωμιάρη στο Δήμο Βέλου Βόχας, και αυτό ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ακούσετε για πρώτη φορά που συμφώνησα με τον κύριο Παπαφωτίου εγώ. Λοιπόν, ο οποίος κατήγγειλε ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ακριβό φτηνό, σημασία έχει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, πολύ πιθανό δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Γι' αυτό καλό θα είναι ό,τι έχει να γίνει με τις απαλλατριώσεις να γίνει, διότι η διαδικασία με τις αναγκαστικές απαλλατριώσεις έχει σταματήσει το έργο και δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία θέλει το λιγότερο 2 μήνες με 2,5 για να μπορέσει να μπει ο εργολάβος μέσα, αν προλάβει πάνω στις εκλογές, και βέβαια θα πάνε πίσω, γιατί μετά από 8 με 10 μήνες έχει σύμβαση ή προβλέπει να πάρει το μεταβατικό στάδιο για να σταματήσει ο κάθε, δεν λέω όλοι, αλλά είναι αρκετοί οι οποίοι κάνουν χορό με τα απορρίμματα. Σήμερα δεν θα ασχοληθώ, όμως την Πέμπτη, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα το πόρισμα από την αρμόδια υπηρεσία, σε γνώση μου, μιας και ήμουν ο καταγγέλων για αυτή τη γνωστή Βρωμόγουβα, η οποία κάθε φορά που βρέχει θα βγάζει τα ζουμιά, αφού πήγε ο συγκεκριμένος Βρωμιάρης, για άλλη μια φορά τον λέω, έτσι, και γέμισε εκεί πέρα με απορρίμματα και θα τον ακούσετε, είναι γνωστό το όνομά του. Λοιπόν, πιθανότατα στο δεύτερο μέρος να έχουμε και μια συζήτηση με τον
υποψήφιο δήμαρχο Βέλου Βόχας, τον Νίκο Τζίτουρα, Παύλα Βουδούρη, ο οποίος το έφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα πήγε και στο Περιφερειακό. Το έφερε ο κ. Παπαφωτίου, θα τον ακούσουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε τη γνωστή ιστορία που κάποιοι προσπάθησαν να εμπλέξουν και άλλα πρόσωπα με μία προσωπική, από ό,τι λέει η δικηγόρος της κατηγορουμένης υπαλλήλου του Δήμου Άργους Μικυλών. Να πω δύο κουβέντες για την ιστορία, γιατί πολλοί μπορεί να μην την ξέρετε. Μία υπάλληλος η οποία είχε προσωπική σχέση με αυτόν ο οποίος κατήγγειλε τη συγκεκριμένη πράξη, ο οποίος στην ουσία ισχυρίζεται ότι αυτή του ζητούσε για ένα ποσό κάπου στις 10.000, του ζητούσε 2.000 ευρώ σαν μίζα, ας το πούμε. Είχε πάει ο τύπος κανονικά, είχε καλωδιωθεί, πέρασε από το δήμαρχο, πέρασε από την συγκεκριμένη και τελικά όταν τα χρήματα αυτά δόθηκαν πράγματι στην υπάλληλο, τα οποία επειδή είχε προσωπική σχέση από παλιά, τα όφιλε. Αυτό ισχυρίζεται η συγκεκριμένη υπάλληλος και φαίνεται αρκετά λογικό, γιατί για ένα τέτοιο ποσό είναι σίγουρο ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Και επειδή γνωρίζουμε, τουλάχιστον εμείς που έχουμε σχέση με 32 χρόνια στην πλάτη μας επικοινωνία, έτσι, πολύ κακό για το τίποτα. Προφανώς, επειδή ο άνθρωπος αυτός, κατά την εκτίμηση τη δική μου, είχε προσωπική σχέση, λόγω προσωπικού δεδομένου δεν μπορώ να πω περισσότερα, με την συγκεκριμένη και δεν υπήρχε τώρα η σχέση, προφανώς, ενώ υπήρχε όμως το συγκεκριμένο ποσό το οποίο όφιλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βρέθηκε ένας τρόπος για να κουμπώσει μια διαδικασία η οποία δημιούργησε αρκετό σούσουρο στην περιοχή του Δήμου Άργους. Και βέβαια μερικοί έσφευσαν ούτε λίγο ούτε πολύ, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, να το εκμεταλλευτούν. Θα δούμε λοιπόν την δήλωση και θα τη διαβάσουμε εδώ της συγκεκριμένης δικηγόρου, η οποία υπερασπίζεται την κατηγορούμενη πρώην υπάλληλο και ας το πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος προσωρινά δεν εργάζεται μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία και τι ισχυρίζεται η προσωρινά κατηγορούμενη. Θα πάμε να δούμε τον απόϊχο από την καραβαλική εκδήλωση του Δήμου Κορινθίων, θα δούμε τι μας δήλωσε ο καθήν αρμόδιος, ο κύριος Παρτσινέβελος, για όλη αυτή την συναυλία και την παρέλαση των καρναβαλιών, των αρμάτων εδώ στον Κόρινθο. Αν προλάβουμε, έχουμε και κούλουμα από τη Νέα Κύο και κούλουμα από την Τρίπολη την χτεσινή μέρα. Κάποιοι που παίξανε βέβαια και χτες στα δελτία ειδήσεων, τα έχετε δει. Ο φίλος μου ο Χάρης ο Μαρίνης ασχολείται εκεί με το περίπτερο. Βρε Χάρη, ασχολήσουμε με τον Κιόνι τώρα, ασχολήσουμε με το περίπτερο. Λοιπόν, ασχολήσουμε με τον Κιόνι. Υπάρχουν θέματα σημαντικά στο Δήμο τώρα. Κόλλησες με τον περίπτερο. Λοιπόν, έχουμε ένα που ενδιαφέρει τον κόσμο. Το επίδομα ενοικίου μιλάει ο κύριος Μπαζιωτόπουλος. Δεν θεωρώ ότι θα το πάρουν. Απλά είναι προεκλογικό τερτύπι. Για να δούμε αν θα το πάρει κάποιος. Αυτά χοντρικά και βέβαια στα ζωντανά τώρα θα έχουμε γύρω στις 8 παρατέταρτο από το στούντιο της Πάρτης και από το apella.gr τον κύριο Τζανέτο Φιλιπάκο, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, είναι πρώην Γενικός Γραμματέας, νομίζω πρέπει να είναι ακόμα, θα μας το διευκρινίσει ο ίδιος, συντονισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα βγει εκεί με τον συνεργάτη μας τον Ανδρέα τον Δημητρακάκη και θα θυμίσουμε το τι μας είπε στην δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Τρίτη από την εταιρεία Opinion Pulse, ο διευθυντής της εταιρείας, και παράλληλα θα συνδεθούμε με το στούντιο του Άργους της Νέας Κύου, από όπου εκεί θα έχουμε τον δήμαρχο τον Ιεν της Βόρειας Καινουρίας, τον Ντάκη του Μαντά, για να σχολιάσουμε μαζί τον απόϊχο της δημοσκόπησης και τι στην ουσία και πώς πέρασε αυτή στους δημότες της Βόρειας Καινουρίας. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνει, και στο τέλος παραλίγο να το ξεχάσω, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουμε και τον δήμαρχο
τον υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Βέλου Βόχας, το είπα, τον κύριο Νίκο Τσίτουρα, ο οποίος 8.30 με 9 θα έχουμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του για την επικαιρότητα στο Δήμο και θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα ακόμα. Παράλληλα, έχουμε απλώσει τα αυτιά μας και τους συνεργάτες μας σε όλη την Πελοπόννησο να δούμε αν έχουμε κάποια προβλήματα από την κακοκαιρία, τη σύντομη αλλά ισχυρή που περνάει σήμερα και αύριο το πρωί από την Πελοπόννησο. Όπως λέμε πάντα, αν δεν υπάρχει κάποια σχετική ανάγκη, καλό είναι να μην ρισκάρουμε, ας ταξιδέψουμε το πρωί, βραδιάτικα. Αυτά όλα λοιπόν και ξεκινάμε πρώτα με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πάμε κατευθείαν να δούμε, συνδεόμενοι ζωντανά με την Τρίπολη, με την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βλέπω την κυρία Μπούζα τώρα να ρητορεύει. Πάμε λοιπόν να δούμε 2-3 λεπτά και θα επανέλθω. Μας υψηλούς στόχους για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όπως ανεφέρθη, θα είναι 1.550 άτομα από 61 χώρες. Αντιλαμβάνεστε πόσο θετικά μηνύματα θα περάσουν το επόμενο διάστημα από τους συμμετέχοντες για την μυθική Πελοπόννησο, που είναι ένας προορισμός που διαθέτει τα πάντα. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και δηλώνουμε ικανοποιημένοι για όλες τις προσπάθειες που καταβάλει η Περιφερειακή Αρχή για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα για τον τουρισμό. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Κύριε Πρόεδρε. Ο κατάλογος έκλεισε και δεν είμαι διατεθειμένος να τον ανοίξω πάλι. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω υπόψη του σώματος εάν εγκρίνεται η εισήγηση. Παρακαλώ τα χέρια ψηλά. Μόνο επειδή είναι ο δήμαρχος Ναυπλίου. Ένα λεπτό, έχουμε γνώση, κύριε συνάδελφε. Όχι, όχι. Εάν είναι έλα στο Προεδρείο να σε κάνω βοηθό, να Πρόεδρε μου το πεις. Λοιπόν. Έχουμε διαδικασία ψηφοφορία. Σε παρακαλώ, κύριε Στεφανόπουλε. Το έχει ξανακάνει αυτό. Έχω οφθαλμούς και βλέπω. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχου κυρίας Νικολάκου? Τα χέρια ψηλά. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά? Κανείς. Λευκό, κανείς. Επομένως, ομόφωνα. Καλωσορίζω τον Δήμαρχο του Ναυπλίου, τον κύριο Δημήτρη Κοστούρο. Καλωσορίσατε, κύριε Δήμαρχε. Άλλο ήθελα να πω. Σε παρακαλώ, με διακόφτηση. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε εσάς. Και επομένως, το τέταρτο θέμα της σημερινής διάταξης που είπαμε ότι αν το πάμε προς τα πίσω, είναι η ώρα του για να το ανοίξουμε. Θέλετε να πείτε κάτι έτσι προκαταβολικά, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο? Όχι, ευχές μόνο. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε επομένως στο τέταρτο θέμα της σημερινής διάταξης. Καλώ την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Νικολάκου, να παρευρίσκεται, γιατί αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπω εδώ. Είναι εδώ, ελάτε. Αφορά λοιπόν το τέταρτο θέμα, την έκκληση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένου Μαρίνα Ναυπλίου με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα». Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, πριν μπείτε στο ουσία του τέταρτου θέματος, δεν μου δώσατε στο προηγούμενο ακριβώς τους δύο... Εκπρόσωποι της περιφέρειας θα είμαι εγώ και ο κύριος Γκούνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφερόμαστε βεβαίως στο μόλις ομοφόνος εγκριθέν θέμα 13, ότι θα είναι η εκπρόσωπη. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί ενδιαφέρει τους Ναυπλιώτες ζωντανά. Είναι και ο Δήμαρχος Ναυπλίου, ο Δημήτρης Κοστούρος. Μιλάμε το ΣΔΙΤ για την μελέτη, την δημοπράτηση με ΣΔΙΤ, με διαδικασία ΣΔΙΤ της Μαρίνας του Ναυπλίου. Είναι ένα έργο που το θυμώνται πάντα στις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα έχει την τύχη, όπως έχει και το Ανάβαλο, η γνωστή ιστορία με το ΣΔΙΤ. Αλλά πάμε να ακούσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Νικολάκου, που δεν την έβλεπε ο κύριος Στρατηγάκος και έψαχνε να τη βρει, αλλά τον ενοχλούσε ο κύριος Φάνης Στεφανόπουλος. Πάντα ενοχλεί ο Φάνης, ο φίλος μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Νικολάκου για το ΣΔΙΤ της Μαρίνας Ναυπλίου. Πάρα πολύ γρήγορα και θα ολοκληρωθούν. Με τον τρόπο όμως αυτό, σήμερα δηλαδή, με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο
να ακολουθήσουμε διαδικασία ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο σε ό,τι αφορά το λιμάνι, την μαρίνα του ναυπλίου, δημιουργούμε μία νέα οικονομία. Δημιουργούμε νέες προοπτικές. Δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρετε, δεν μ' αρέσει να μασάω τα λόγια μου. Που έχουμε εδώ τον κύριο Δήμαρχο. Και που ο κύριος Δήμαρχος έχει συγκεκριμένη άποψη για την πόλη του. Για το λιμάνι και για τη μαρίνα. Και δεν βρίσκεται μέσα σε μια χαοτική κατάσταση για το πώς πρέπει να είναι το λιμάνι και το πώς πρέπει να είναι η μαρίνα χρόνια και χρόνια και χρόνια. Είναι πάρα πολύ θετικό που τον άκουσα και το πρωί σήμερα, ήταν στην περιφέρεια, υπογράψαμε τη σύμβαση ενός πολύ μεγάλου έργου που αφορά το συσίτιο της Ευαγγελίστριας στο Ναύπλιο και ήμουν δίπλα στις δηλώσεις που έκανε για το πόσο πολύ θεωρεί σημαντικό για την οικονομία της περιοχής, για την τοπική του οικονομία, την ένταξη και την προσπάθειά μας για να γίνει ένα ΣΔΙΤ για τη Μαρίνα του Ναυπλίου. Για να πω δύο λόγια για τον ανταγωνιστικό διάλογο. Ζήσαμε και ξέρουμε όλοι ότι με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου πετυχαίνεις δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ακούς απόψεις και έρχονται και προσέρχονται εταιρείες οι οποίες σου καταθέτουν δικές τους προτάσεις πάνω στα στάνταρ που θέτεις εσύ για το ποιος θα πρέπει να είναι ο καλύτερος τρόπος. Και ο δεύτερος είναι κάτι το οποίο πετύχαμε και στο θέμα των απορριμμάτων, ότι πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλές εκπτώσεις και πάρα πολύ καλές τιμές. Πριν ξεχάσαμε να το πούμε, το ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου είναι το πιο φθηνό ΣΔΙΤ στη χώρα. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ίδια η ανάδοχος εταιρεία που κάνει και άλλα έργα και το λέει και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας. Έχουν σοπάσει και έχουν κρυφτεί στο καβούκι τους όλοι αυτοί που μιλούσαν για το πιο ακριβό έργο με 150 ευρώ τον τόνο κτλ. Για να μην ξεφύγουμε όμως από το θέμα και για να είμαστε και γρήγοροι, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε για την έναρξη της συγκεκριμένης συνεργασίας, για την συγκεκριμένη διαδικασία και για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί την ολοκλήρωση ενός φακέλου και την ένταξη αυτού του έργου, της Μαρίνας του Ναυπλίου, ένα πολύ δυνατό μπραντ για όλη την Πελοπόννησο και για όλη την Ελλάδα, το Ναύπλιο. Έχει καταφέρει, τα έλεγα και πριν, με την προσπάθεια του κυρίου Δημάρχου και με τη συνεργασία του με την περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτή τη στιγμή το Ναύπλιο να είναι πρώτος προορισμός στην Ελλάδα για αθλητικό τουρισμό. Εκεί γίνεται το γιότινγκ, εκεί γίνεται ο μαραθώνιος, εκεί γίνεται το Δαναός Καπ, εκεί γίνονται πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, εκεί έχουμε φιλοξενήσει όλα τα αθλήματα και η μεγάλη αυτή προσπάθεια, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ζητάω λοιπόν την έγκριση του σώματος πάνω στην εισήγηση όπως ακριβώς είναι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και για να γίνει πραγματικότητα ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα, όχι μόνο για την Πελοπόννησο, όχι μόνο για την Αργολίδα, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Στεφανόπουλος. Ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Να ανοίξουμε κατάλογο τοποθετήσεων. Έχουμε τον κύριο Στεφανόπουλο, τον κύριο Παπαφωτίου. Λοιπόν, βλέπουμε τον πρόεδρο, τον στρατηγό, τον κύριο Στρατηγάκο, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ένταξη, μελέτη για τουριστική ανάπτυξη με ΣΔΙΤ του λιμάνι του Ναυπλίου. Βέβαια, κόψτε λίγο τον ήχο από τον Περιφερειακό. Λοιπόν, βέβαια, επειδή ήμουν ανιός και γέρασα, τα ακούμε πάντα στις εκλογές αυτά, διότι καλό είναι να ξεκινάνε τέτοια έργα, αλλά ξεκίνησε και το λιμάνι. Λοιπόν, έχουμε τώρα μιλάει και ο... Πού εμφανίστηκε αυτός, παιδί μου? Ο Ξεροβάσιλας εμφανίστηκε από το συνδυασμό του Γιάννη του Μανώλη. Με την ψήφο αυτού και με του κυρίου Καρά μπόρεσε και ξεκίνησε τον Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπάς περιπτώσει. Μιλάμε λοιπόν για την διαδικασία ένταξης, μελέτη και δημοπράτηση της μαρίνας του λιμανιού του Ναυπλίου και βέβαια την ανάπλαση του λιμανιού με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ. Βέβαια, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να φτιάξουν πρώτα απ' όλα το λιμάνι. Το λιμάνι, σας θυμίζω, ότι
ξεκίνησε μία μελέτη η οποία τελικά βρέθηκε είναι άστοχη. Απεντάχθηκε ένα έργο 4,5 εκατομμυρίων, εκεί υπάρχουν ερωτηματικά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι δεν έγινε τελικά και θα πρέπει να φτιαχτεί άλλη μελέτη και τα λοιπά. Όμως το βασικό θέμα σήμερα δεν είναι, δεν ξέρω αν θα συνδεθούμε να μιλήσει ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης ο Κοστούρος, θα με ενημερώσετε από το κοντρόλ, γιατί θα πάω στο άλλο θέμα που είναι πολύ πιο σοβαρό και αφορά τα απορρίμματα. Ορίστε. Ναι ρε παιδιά, αυτό σας λέω ακριβώς. Θα ακούσετε, γιατί βιάζεστε. Λοιπόν, θα πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, να δούμε. Οριακά ξεκίνησε με 26 παρόντες, μεταξύ των οποίων, όπως είπα, ο κύριος Ξεροβάσιλας από το ΙΞΙΞΕ, λέγεται, από την Μεσσηνία, ο οποίος αντικατέστησε τον Γιάννη τον Μανώλη. Ο Γιάννης ο Μανώλης ήταν κανονικά εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος. Τελικά αντικαταστάθη για λόγους προσωπικούς από τον κύριο Ξεροβάσιλα, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα και με αυτόν και τον κύριο Καρά από την Μεσσηνία, από την Λακωνία, ο οποίος σημειωτέων έχει ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Καλαμάτας και υποψήφιου Περιφερειάρχη του Παναγιώτη του Νίκα. Παρ' όλα αυτά πήγε ο άνθρωπος σήμερα και έτσι συμπληρώθηκαν οι 26 και ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο με κύριο θέμα, όχι τη Μαρίνα που βλέπουμε, αλλά τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις, οι οποίες είχαν ψηφιστεί τον Νοέμβριο, αλλά με την προσφυγή στο άρθρο 68, διότι δεν είχαν, στην αποκεντρωμένη βασικά, δεν είχαν γίνει διαδικασίες όπως έπρεπε, καταργήθηκε αυτή η απόφαση και ξαναήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την προηγούμενη Δευτέρα, προπροηγούμενη Δευτέρα, δεν έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν μπήκε όπως και σήμερα η αντιπολίτευση εκτός από τον κύριο Ξηροβάσιλα, και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί πρέπει να ξεκινήσει με 26. Υπάρχει μια εισήγηση, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Νικολάκου, η οποία δεν ξέρω πώς, αλλά εισηγείται να έρθει στην επόμενη του Περιφερειακού Συμβουλίου για να έρθει και η αντιπολίτευση και να πάρει θέση. Θα πάμε να την ακούσουμε μέχρι να πάρει το λόγο ο Δήμαρχος Ναυπλίου για το ΣΔΙΤ της Μαρίνας του Ναυπλίου, γιατί θα τον ακούσουμε δύο λεπτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εισηγήθηκε η κυρία Νικολάκου για αυτό το θέμα και τελικά έχουν αποφασίσει να το πάνε στο τέλος και να δούνε αν τελικά θα το περάσουν σήμερα. Ήδη όμως κάποιοι έχουν φύγει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω καμιά 20 είναι τώρα, 22. Δεν ξέρουμε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης πόσοι θα μείνουν για αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά τις απαλωτριώσεις, τις αναγκαστικές, περίπου 280 στρεμμάτων στην περιοχή της, εκεί στο λεγόμενο Καλογερικό. Πάμε να δούμε την εισήγηση της κυρίας Νικολάκου και επιστρέφουμε. Κύριε Πρόεδρε, το πέμπτο και το έκτο θέμα. Στο πέμπτο πάμε. Ναι, ναι. Άπτονται της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απολυμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου Μεσδίτ. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε τη χάρη στις αντιπολιτεύσεις. Και όταν λέω στις αντιπολιτεύσεις, μιλάω στα άτομα που συνθέτουν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για να μην πούμε ότι είπαν τα κόμματα, γιατί δεν συμφωνώ με το είπαν τα κόμματα, πιστεύω ότι εδώ μέσα υπάρχουν προσωπικότητες που εκπροσωπούν πολιτικούς φορείς, αλλά η ευθύνη ανήκει καθολικά και ολοκληρωτικά στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τις κάνουμε τη χάρη. Θεωρώ ότι πρέπει να έρθουν εδώ, να υποστούν αυτή τη βάσανο και να μας πούνε συμφωνούν ή διαφωνούν με το έργο ΣΔΙΤ. Παραδείγματο, η παράταξη του κυρίου Πατσαρίνου υποτίθεται είναι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός και είναι και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρόσφατο αναπτυξιακό συνέδριο μας έλεγε ότι δεσμεύεται για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Σήμερα η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη. Οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι
οι οποίοι έχουν ψηφίσει και μία και δύο και τρεις φορές αυτό το έργο και ανήκαν στην παράταξή μας, αλλά σήμερα είναι ανεξάρτητοι, αλλά ανήκουν σε συγκεκριμένο κόμμα όλοι μαζί, αρνούνται να έρθουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αρνούνται δηλαδή να έρθουν να καταψηφίσουν ή να ψηφίσουν το έργο. Σήμερα λοιπόν έχουμε απαρτία. Τους απαντάμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουν πέσει πολλά στοιχήματα, κυρίως στις τελευταίες ώρες, για το αν θα συνεδριάσει ή όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει για να περάσουμε όλα τα σοβαρά θέματα. Όμως, και αυτό θα ήθελα να αποτελέσει και θέμα του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, του κυρίου Περιφερειάρχη και του Προεδρείου. Αξίζει να τους κάνουμε τη χάρη και να παίξουν το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου? Αξίζει να περάσουμε το έργο και αύριο να μας λένε ότι το έργο το θέλαμε, κύριοι? Το θέλαμε, αλίμονο. Δεν είμαστε με τις χωματερές, δεν είμαστε με το θάνατο, δεν είμαστε με τις διοξίνες. Το θέλαμε το έργο. Αλλά ακούσον άκουσον, να το κάνει η επόμενη Περιφερειακή Αρχή, λέει, γιατί είναι σοβαρό έργο. Δηλαδή ένα έργο που το οραματίστηκε ο κύριος Στατούλης, που το υλοποίησε η παράταξή μας, που έχει τελειώσει όλες τις διαδικασίες, που έχει γίνει η σύμβαση, να το κάνει η επόμενη Περιφερειακή Αρχή. Άκουσα και τον κύριο Νίκα, έναν άνθρωπο ο οποίος προσέβαλε τη θεσμική θέση του Δημάρχου, λέγοντας να σταματήσει να λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό το είπε ένας εν ενεργεία δήμαρχος. Τα σοβαρά θέματα, λέει, να τα συζητήσουμε μετά το Σεπτέμβριο. Και μέχρι το Σεπτέμβριο, πού θα πηγαίνουν τα απορρίμματα? Στις χωματερές, στις θάλασσες ή στους αρχαιολογικούς χώρους που συνηθίζει ο ίδιος συνήθως να τα ρίχνει? Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους ικανοποιήσουμε, να κρύβονται. Πρέπει να έρθουν εδώ. Και πιστεύω, επειδή κύριε Πρόεδρε το έχετε πει και εσείς αυτό, ότι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των δημοκρατικών πεποιθήσεων που έχουμε. Και πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να λειτουργήσει με τη σύνθεση έτσι όπως όρισαν οι πολίτες. Αν και την επόμενη φορά επιλέξουν τον ίδιο δρόμο, τότε αντιλαμβάνεστε κύριε Πρόεδρε ότι επειδή θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός, η σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι άλλη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι αυτά τα δύο θέματα δεν πρέπει σήμερα να περάσουν, παρότι έχουμε την απαιτούμενη απαρτία. Αν αυτό που λέω θεωρηθεί υπερβολικό και επειδή υπάρχει απαρτία, εγώ θα συνεχίσω την εισήγησή μου, παρότι αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Όμως κύριοι, ξέρετε ποια είναι η σημερινή συνεδρίαση? Να εγκρίνουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε εδώ. Να εγκρίνουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο κύριος Πατσαρίνος και η συναυτό απουσιάζουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μάλιστα, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, σε επικοινωνία που είχα σε ένα Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης μου είπε, δεν θα πω ποιος είναι, κάποιοι δεν θέλουν να γίνει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, ακούσαμε την εισήγηση. Προσωρινά λοιπόν πήγε προς το τέλος αυτό το θέμα με το ΣΔΙ των απορριμμάτων. Βασικά είναι η απαλωτρίωση, η αναγκαστική απαλωτρίωση. Με μία οριακή πλειοψηφία των 26 παρόντων ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η κυρία Νικολάκου λοιπόν, ακούσατε, εισηγήθηκε να έρθει και αντιπολίτευση. Εγώ δεν θα της το συνιστούσα, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ακόμη και ο Καράς να ψηφίσει και ο Ξηροβάσιλας, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Λοιπόν, μαζί μου λοιπόν εδώ για να σχολιάσουμε για λίγο, θα είμαστε και στο τέλος για τα πολιτικά, ο Νίκος Φλαούνας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άλλη μία τρίτη είσαι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, Νίκο, βλέπεις μετά από μία παρτία, οριακά με τον Ξεροβάσιλα και τον κύριο Καρά, συμπληρώθηκαν 26 και ξεκίνησε το θέμα
θα διακόψουμε μόνο, το λέω από την αρχή πριν ακούσω το σχόλιο σου, εάν θα μιλήσει για την μαρίνα του Ναυπλίου, το ΣΔΙΤ που έρχεται σήμερα, είναι το τέταρτο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για μελέτη, δηλαδή μην φανταστείτε ότι αύριο το πρωί θα δείτε μαρίνα, αλλά σίγουρα ξεκινάει μια διαδικασία, όμως υπάρχει ερωτηματικό ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το λιμάνι. Εάν λοιπόν μιλήσει ο Δήμαρχος Ναυπλίου, ο κύριος Κοστούρος, θα διακόψουμε το σχολιασμό. Ωραία, είναι ο κύριος Κοστούρος. Τότε να μην πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ναυπλίου τι λέει για αυτό το θέμα που έχει έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η μαρίνα του Ναυπλίου δεν είναι ένα έργο τοπικό, δεν είναι καν ένα περιφερειακό έργο, είναι ένα εθνικό έργο. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι περήφανος όποιος συμμετέχει στην κατασκευή και υλοποίηση ενός εθνικού έργου. Δεν θα σας κάνω ούτε μάθημα για τον τουρισμό, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις μαρίνες και πόσο υπολείπεται η χώρα μας σε υποδομές. Άρα μπορείτε εύκολα να καταλάβετε την αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας επικεφαλής, θα το έλεγα έτσι, μαρίνας σε ένα δίκτυο αγκυροβολίων και μαρινών που υπάρχει και στην περιφέρειά μας αλλά και στην χώρα μας γενικότερα. Θεωρώ ότι με γοργά βήματα πρέπει να προχωρήσουμε και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε σε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική επένδυση. Και θα το πω γιατί επαναλαμβάνω συνεχώς την άποψή μου, όπου και αν βρίσκομαι, ότι η ιδιωτική επένδυση πάντα με όρους και κανόνες μέσα από την επίβλεψη του κράτους είναι αυτή που μπορεί να δώσει βήματα μπροστά. Αν νομίζουμε ότι το κράτος μπορεί να είναι επενδυτής μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα δραστηριοτήτων, θεωρώ ότι κάνουμε λάθος. Εδώ λοιπόν, μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προχωράμε σε ένα πολύ μεγάλο έργο, το περιμένουμε χρόνια. Αν σας αναλύσω 4-5 πράγματα για το πώς το Ναύπλιο, καλός ή κακός ή όπως θέλει να το πει ο καθένας, θα προχωρήσει πάρα πολύ την επόμενη δεκαετία. Μέσα σε αυτά τα πράγματα, πέρα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία έχει τεράστια περιθώρια στην πόλη μας και δυστυχώς αντί να μας πηγαίνει μπροστά, αυτή τη στιγμή μας κρατάει πίσω, είναι το λιμάνι του Ναυπλίου. Μαρίνα, εκβάθυνση, δύο κομμάτια πολύ κρίσιμα, τα οποία και τα δύο από ό,τι φαίνεται προχωράνε πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πέτρο Τατούλη, και το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη βοήθεια που μας παρέχει και να τονίσω ότι πρώτος, δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, συνεργασία απόλυτη, μπορούν να πετύχουν πράγματα. Διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Πρόεδρε και Περιφερειάρχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δήμαρχε. Ο λόγος στον κύριο Περιφερειάρχη. Παρακαλώ. Και εγώ από τη δική μου τη μεριά θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο Ναυπλίου και να πω ότι πραγματικά αυτό που κάνουμε είναι ένα πιλωτικό έργο για τη χώρα. Είναι η πρώτη μαρίνα που γίνεται με το μοντέλο ΣΔΙΤ παραχώρησης. Και αυτό νομίζω, έτσι όπως ακούστηκε και προηγούμενα, δίνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και για την ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών, αλλά κυρίως όμως για την ικανότητα που έχει για να μοχλεύσει ιδιωτικούς σπόρους. Και θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετικά πρωτοποριακή ενέργεια όταν το 2013 μαζί με το κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ξεκινήσαμε μια διαδικασία που τότε δεν ακουγότανε καλά στα αυτιά των επαϊόντων. Παρ' όλα αυτά εμείς το προχωρήσαμε. Υπήρξε μια... Λοιπόν, Νίκο, μόλις ακούσαμε και το Δήμαρχο Ναυπλίου, το λόγο έχει πάρει ο κύριος Στατούλης τώρα και ευλογεί τα γένια του, ας πούμε, τα οποία έχει, ότι ξεκινήσανε βέβαια την εκβάθυνση, άκουσε στον Δήμαρχο. Η εκβάθυνση ήταν άστοχη, απεντάχθηκε το έργο. Αλλά έρχεται η μαρίνα, η ανάπλαση του Ναυπλίου με έργο ΣΔΙΤ. Είναι σημαντικό έργο για το Ναύπλιο αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, άσχετα με το αν είναι πάνω στις εκλογές και αν θα μπορέσει να περπατήσει και πότε θα γίνει. Αλλά ο Δήμαρχος το είπε ξεκάθαρα, δύο θέματα είναι στο λιμάνι του Ναυπλίου, το ένα είναι η εκβάθυνση και το άλλο είναι η μαρίνα. Ο Πέτρος Στατούλης αναφέρει ότι είναι το πρώτο έργο με ΣΔΙΤ
μαρίνας στην Ελλάδα και θεωρεί ότι είναι και πιλωτικό και τα λοιπά που άκουσες. Θέλω λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο ανάποδο, θα ξεκινήσουμε για αυτό το έργο και μετά να πάμε στην οριακή πλειοψηφία και στο ότι παραλίγο να μην ξεκινήσει και σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά αυτό το έργο το συγκεκριμένο που ακούσαμε και τον Δήμαρχο του Ναυπλίου, Θύμιο, θέλω να πω ότι εμένα μου είναι αδιάφορο και το έχουμε ξαναπεί, αν είναι προεκλογική περίοδος και πρέπει να μείνουν πίσω τα έργα, σκάτησαν αυτά που λένε διάφοροι μη σοβαροί με τα θέματα, ότι πρέπει να πάνε για το, ουσιαστικά για το Γενάρη, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σταθώ όμως στο πολιτικό μέρος. Βλέπουμε ότι ενώ η κυβέρνηση αυτή είχε ταχθεί ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, βλέπουμε τώρα ότι υπαναχωρεί σε όλες τις μορφές, γιατί είναι η μόνη διέξοδος στο να υπάρξουν έργα ανάπτυξης, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα άκουγα, τώρα που ερχόμουν Θύμιο, από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, ότι εγκρίθηκε αυτή τη φορά και το ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα στον πύργο. Για τα σκουπίδια, δηλαδή. Θα φάνε καιρό αυτά. Καλά, δεν έχει σημασία. Εγώ σου είπα το πολιτικό μέρος, ότι πλέον με το ΣΔΙΤ προχωράει και σε άλλες αναπτυξιακές, σε άλλα αναπτυξιακά έργα. Αυτό νομίζω και φαντάζομαι ότι και κανένας δήμαρχος, ανεξάρτητα αν είναι προεκλογική περίοδος, δεν θα δεχόταν να γίνουν αναπτυξιακά έργα στον τόπο του, που όμως θα συμφωνήσω μαζί σου, αν εκτός και αν αποτελούν μόνο προεκλογικές εξαγγελίες. Αν είναι επί της ουσίας καλοδεχούμενα, όπως καλοδεχούμενες είναι και οι προεκλογικές προσλήψεις και οι προεκλογικές αυξήσεις. Θα τα πούμε αυτά αυξήσεις. Στο τρίτο μέρος. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, δύο λόγια, Νίκο, και για την οριακή πλειοψηφία. Είδα τον παλιό συνεργάτη και τον άνθρωπο που αντικατέστησε τον Γιάννη τον Μανώλη, τον κύριο Ξεροβάσιλα. Σπάνια τον βλέπουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό, ο κύριος Καράς, ο οποίος ήρθε σήμερα, παρότι έχει ενταχθεί μαζί με τον κύριο Τζεφεράκου και νομίζω μία ακόμα κυρία στην ομάδα του Παναγιώτη του Νίκα, υποψήφιου δημάρχου, περιφερειάρχη Πελοποννήσου και νυν δημάρχου Καλαμάτας, του πατριώτη σου, του Παναγιώτη του Νίκα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καράς συμπλήρωσε το 26ο άτομο και έτσι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω το σχόλιο σου. Καταρχήν δεν κατάλαβα, Θύμιο. Μέμφεται ο κύριος Καράς διότι πήγε στο Περιφερειακό επειδή εκλέχθηκε με την παράταξη στα Τουρί. Μισό λεπτό. Δεν το κατάλαβα. Οι άλλοι και δεν πήγαν. Γιατί ο Τζεφεράκος, ο Τζεφεράκος δεν εξελέγει. Ναι, γιατί δεν πήγε. Η Παναγιωτοπούλου γιατί δεν πήγε. Μάλιστα. Να σου απαντήσω. Γι' αυτό δεν θες να σου απαντήσω ή θέλεις μόνος σου να το πεις. Όχι, δεν θέλω να το πω εγώ. Οι άλλοι που έχουν ανεξαρτοποιηθεί και δεν πήγαν, πολεμάνε τον Τατούλη με εντολή της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να διασωθεί ο κύριος Νίκας. Πολύ απλά. Και ο κύριος, αυτό. Και ο κύριος Καράς που γιατί ο κύριος Καράς δηλαδή, με συγχωρείς, ακολούθησε τη φυσιολογική οδό. Δηλαδή, αυτό μου λες. Όχι. Δηλαδή, όχι. Κύριος, αν ισχύει αυτό που λες, μισό λεπτάκι. Αν ισχύει αυτό που λες, τότε ο κύριος Καράς τι δεν θέλει να εκλεγεί ο κύριος Νίκας. Και τότε γιατί έχει πάει στο ψηφοδέλτιο του. Μα σήμερα δεν είναι περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη Τατούλη. Αφού όχι βέβαια. Γιατί? Αφού έχει αναξιωτοποιηθεί. Εξελέγει με την παράταξη Τατούλη. Δεν είναι, εδώ δεν είναι βουλή, Θύμιο. Νίκο, άσο τώρα την πει. Αν θέλει να πολεμήσει, αν θέλει να πολεμήσει την παράταξη στην οποία, με την οποία εξελέγει, δικαίωμά του. Αλλά δεν κάνουμε τώρα να κάνουμε σχολιασμό γιατί ακολουθούν αυτό που τους έβαλε ο Πελοποννησιακός λαός, Νίκο, να κάνουν. Νίκο, δεν το καταλαβαίνω. Η Νέα Δημοκρατία δεν δίνει γραμμή στους Περιφερειακούς Συμβούλους. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
τηλέφωνα παίρνουν. Και σήμερα πήραν τηλέφωνα, δεν πάνε. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Ωραία. Τι να κάνουμε, δηλαδή, όποιο κάνει ρεπορτάζ. Λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό δεν στέκει. Μα τώρα, δεν στέκει όσον αφορά τον κύριο Καρά, δεν έχει λογική. Δεν, γιατί πρέπει, δηλαδή. Και άλλοι τόσοι τη Νέα Δημοκρατία είναι στο πλευρό του Τατούλη και αρνήθηκαν να υπαχούσουν στι διαγραφέ, στι πιέσει. Εκείνο που μπορώ να σου πω εγώ είναι ότι η επόμενη μέρα Νίκα και Τατούλη θα δεις με τη Νέα Δημοκρατία χεράκι χεράκι. Κατάλαβες. Άστο να το δούμε. Δεν το κατάλαβες αυτό. Όχι. Ωραία. Γιατί όταν... θα είναι ο κύριος Νίκας στην περιφέρεια. Γιατί δεν έχει ικανότητες να εκλεγεί. Θα εκλεγεί. Θα είναι μια αντιπολίτευση όπως σε όλες τις άλλες. Θα έχει 10-15. Εγώ να πάρω την θετήσω την άποψή σου ότι... απαντώ σε αυτό που είπες, χεράκι χεράκι. Βρε να υιοθετήσω την άποψή σου. Πώς χεράκι χεράκι. Να υιοθετήσω, μα το ιδιωτικό. Μα κανένας δεν πάει με την νέα. Να υιοθετήσω την άποψή σου έτσι. Που εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου, περιμένω, ξέρεις ότι θα δημοσκοπήσω μετά τις 25 του μήνα. Αλλά λέω ότι να πάρω την άποψή σου ότι είναι περιφερειάρχη, στην δεύτερο γύρο εκλεγεί ο κύριος Τατούλης. Με πώς θα κυβερνήσει, πώς θα διοικήσει την περιφέρεια. Θα θέλει 10 τουλάχιστον ακόμα περιφερειακούς συμβούλους. Πού θα πάει, στο ΔΕ, δεν θα πάει. Μπορεί, δηλαδή, άμα δω, με συγχωρείς, άμα δω και το Φάνη τον Κουρεμπέ να απαντάρει για διοίκηση του. Γιατί θα είναι υποψήφιος ο Κουρεμπές. Θα είναι. Λοιπόν. Δεν έχει ανακοινωθεί. Μην πάμε σε άλλο θέμα. Μην λοιπόν, πάει, εσύ το πας. Στην ουσία είναι μονόδρομος οι συνεργασίες των δύο παρατάξεων και θα το δεις. Θυμήσου, εδώ καταγράφεται αυτό. Εδώ καταγράψε λοιπόν, ό,τι θέλεις, αλλά να καταγράψεις και αυτά που λέω σε ανύποπτο χρόνο. Λοιπόν, άρα. Πάμε λοιπόν να. Πάμε λοιπόν να το κλείσουμε αυτό. Γιατί δεν λοιπόν. Σε βλέπω διατεθειμένο να θες να πω. Για τον. Ναι, εντάξει, αλίμονο. Το τι θέλω εγώ να πω, θα τα πω. Εσύ δεν είσαι διατεθειμένο να τα πω. Εγώ που διαφωνώ, θα ακούς τη διαφωνία μου. Όπως και εγώ. Όπως κάνουμε πάντα. Όπως κάνουμε λοιπόν, πάμε. Οριακή. Μα είναι εικόνα αυτή που είπες και κάτι άλλο. Συμβουλίου. Περίμενε. Είναι εικόνα Περιφερειακή Συμβουλή αυτού. Αυτό. Πού να δεις τι γίνεται σε άλλα συμβούλια και δημοτικά συμβούλια, στις Καλαμάτας, ας πούμε, το Δημοτικό Συμβούλιο, ή τι γίνεται σε άλλες περιφέρειες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ασχοληθούμε με την Πελοπόννησο. Είπες κάτι προηγουμένως για τον Παναγιώτο Ξεροβάσιλα. Και είπες που αντικατέστησε τον Γιάννη τον Μανώλη. Δεν κατάλαβα. Ο Γιάννης ο Μανώλης δεν θα πήγαινε. Κάνεις λάθος. Ο Γιάννης ο Μανώλης παρετήθηκε και πήγε ο Ξεροβάσιλας θέση του. Όπως παρετήθηκε ο Γιώργος ο Δέδες και πήγε ο Παναγιώτης ο Αλευράς στη θέση του. Όπως παρετήθηκε. Όχι, και αυτοί είναι. Αντικαταστάθηκαν. Όπως έφυγε ο Βουδούρης και πήγε ο. Σε αυτό διαφωνούμε. Όχι, εάν ήταν ο Γιάννης ο Μανώλης θα πήγαινε. Ας έμενα, ας μην παρετιόταν. Εδώ έχεις καταλάβει τι γίνεται. Μα δεν τον είχαμε δει ποτέ στα περιφερειακά συμβούλια. Δεν ξέρω τι έχεις δει. Σήμερα ήταν, λες. Σήμερα εμφανίστηκε. Ωραία. Άκουσε να σου πω. Δεν θα τα λέμε όπως εκείνη την ημέρα μας συμφέρει. Όλοι κατεβαίνουν για περιφερειάρχες. Μόλις μαυριστούν, εξαφανίζονται. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Κοιτάξτε, τι να λέει, απολογιστούμε εμείς για το... Είναι η κύρη Φεύγα. Η κύρη Φεύγα είναι. Δεν ισχύει για το ΔΕΔΕ αυτό, για τον... Γιατί δεν ισχύει, δεν έφυγε, δεν παρετήθηκε. Ο ΔΕΔΕΣ δεν παρετήθηκε. Ο ΔΕΔΕΣ γιατί έφυγε... ο Βουδούρης δεν παρετήθηκε. Ο ΔΕΔΕΣ, μα έδωσε συνέντευξη, πρώτα συνέντευξη. Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτά. Ο Γιώργος ο ΔΕΔΕΣ συμφώνησε με την παράταξή του και ήταν σίγουρα πολύ πιο χρήσιμος στο Υπουργείο Υποδομών. Γιατί, ποιος θα κρίνει το χρήσιμος δηλαδή. Το χρήσιμος το, δεν το κρίνει η παράταξή ο του. Η παράταξή του. Ποια η παράταξή του. Και ο αντικαταστάτης του, ο κύριος Αλευράς, κατεβαίνει τώρα, έχει ανακοινωθεί ως υποψήφιος βουλευτής με το Κινάλ. Και τι να κάνουμε τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Με συγχωρείς, αυτά πρέπει να τα κοιτάει ο Πελοποννησιακός λαός. Καλά. Ποιον ψηφίζει. Εντάξει. Μην ψηφίζει τους κυρίους Φεύγα και τις κυρίες Φεύγα. Κάποιοι θα χάσουν, βρε. Μα δεν είναι δυνατόν. Αυτοί που θα χάσουν τώρα τι θα τους βάλουν. Αποφασίζουν να πάνε για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, πάνε. Συμφωνούμε. Μόλις μαυριστούν, φεύγουν. Είναι τακτική αυτή. Ο Γκόντικας έφυγε. Όχι, γιατί είπα εγώ για τον Γκόντικα. Ο Τζαμουράνης έφυγε. Ποιος? Ο Τζαμουράνης από το... Όχι, ο Τζαμουράνης είναι υποψήφιος δημοτικός. Όχι, υπάρχει και ο Τζαμουράνης στο Περιφερειακό. Α, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έφυγε.
Με το Ανταρσία εκεί ήταν. Ρε, παιδί μου. Για ποιο μιλάει κανένας για αυτούς, άκουσες να πω για αυτούς. Ο Πατσαρίνος έφυγε. Ο Πατσαρίνος αντικατέστησε τον Βουδούρη. Και παλαιότερα έφυγε. Αντικατέστησε τον λοιπόν, κύριο μην Πετράκο. Το, μην το λέμε πάρα πολύ. Αλλά είναι ορισμένοι, θα συμφωνήσω, που δεν τιμούν τη συμφωνία ακριβώς. που έκαναν με τον Ωραία, κόσμο. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην οριακή ορισμένη. Που λες. Οριακή. Ναι. Τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι με 26 γίνεται Περιφερειακό Συμβούλιο. 50, πέσαμε μέσα. 50, ήρθανε 26. Στους 51. Δεν κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι 23 εκεί. Τι θα ψηφίσουν οι άνθρωποι. Ποιοι είναι 23, παιδί μου. 14 φύγε. Θέλει. Καταγράφεται μία Βρε, φορά. Εμένα, μην μου το λες. Το ξέρω το, τη διαδικασία. Τότε γιατί το λες. Μα είναι, ευθύνη, γιατί είναι για 51, ρε συνήκο. Για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Εγώ. Δεν κατάλαβα. Μα, δεν είναι... Εδώ κυβερνιέται η Ελλάδα. Με 145 συνέχεια. Ναι, άλλο θέλω να πω εγώ τι και άλλο θέλω εσύ. Άλλο θέλω να πω, είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με τον Παπαφωτίου. Βάλτε τον Παπαφωτίου, ρε παιδιά. Ναι, βάλτε τον Παπαφωτίου. Βάλτε τον Παπαφωτίου, το like. Όταν το έχουν έτοιμο. Τώρα θα το έχουν. Α. Πρώτη φορά που συμφωνώ με το like. Τι πάει να πει πρώτη. Εγώ σε έχω ακούσει και παλαιότερα που συμφωνώ. Όχι, όχι, όχι. Με το like πρώτη φορά. Όταν ήταν να τον βάλει δήμαρχο η Νέα Δημοκρατία και του τράβηξε το χαλί την τελευταία στιγμή. Είμαστε έτοιμοι για τον Παπαφωτίου. Αδελφό, 58 φορές συζητήθηκε. Ναι, όχι, το μετράω εγώ. Το μετράω εγώ. 58 φορές συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο θέμα σε όλη την ελληνική επικράτεια από τις ιδρύσεως του ελληνικού, του σύγχρονου ελληνικού κράτους να έχει συζητηθεί τόσο πολύ. Συζητήθηκε σε βάθος, συζητήθηκε σε πλάτος, συζητήθηκε σε πιο λεπτομέρεια για να έχουμε πλέον αυτό που θαυμαστά το είπατε εσείς κύριε Αντιπεριφερειάρχα για το θέμα της λειτουργίας στην Ήπειρο. Και να σας θυμίσω, να γνωστοποιήσω ότι αρχίζουν πλέον οι μαθητικές επισκέψεις στο έργο αυτό. Ξεκίνησαν με βάση ενός προγράμματος για να περάσουν όλα τα σχολιά από εκεί, μια και αυτό είναι πρότυπο, μια και αυτό είναι πράσινο, μια και αυτό είναι ένα οικολογικό έργο, το οποίο με υπερηφάνεια η Πελοπόννησος το έχει εξάγει στην Ελλάδα και το οποίο με ιδιαίτερη υπερηφάνεια η πατρίδα μας το εξάγει και σε άλλα κράτη. Αυτή είναι μεγάλη η εφαρμογή. Πέρα από το ότι λύνει το πρόβλημα το μεγάλο το δικό μας των σκουπιδιών, είναι ένα έργο που βασίζεται στην τεχνογνωσία των Ελλήνων, είναι ένα έργο το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία της μεθόδου και είναι ένα έργο το οποίο με υπερηφάνεια αυτόν τον προηγούμενο αιώνα, το 2011, εξάγεται στο εξωτερικό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Χιβηδόπουλο για ένα λόγο. Έχω να σας πω εγώ μια αντίστοιχη πικρία. Αυτοί οι δύο κυκλώνες οι οποίοι έπληξαν την Κορινθία, ο Ζορμπάς και ο Ξενοφόντας, δω ονόματα δικά μας, γνήσια ονόματα, ξέρετε τι έβγαλαν στον Κορινθιακό κόλπο? Είναι λύπη προξενή αν αυτά σε μία απόσταση, σε ένα θαλάσσιο μέτωπο 70 και 80 χιλιόμετρα, σε μία απόσταση από την ακτή, το θαλάσσιο μέτωπο, ένα εύρος 150 με 200 μέτρα ήταν σκουπίδια. Τα οποία αυτά σκουπίδια δεν είχαν πέσει αυθαίρετα. Δηλαδή δεν ήταν ενός ανθρώπου που πήγαινε και το πέταγε στο ρέμα και από εκεί και πέρα ένα τέτοιο. Ήταν οργανωμένα σκουπίδια. Ήταν σε σακούλες. Ήταν εντανιαρισμένα. Ήταν δηλαδή πολλά πράγματα. Και αυτό δείχνει πόσο ταχύτατα πρέπει να κινηθούμε. Αυτό δείχνει και καταδείχνει την πείρα την οποία κατέχει όλους εμάς, οι οποίοι οραματίστηκαμε αυτό το έργο από το 2011, το τρέξαμε, μας κυνηγήσανε. Εν πάση περιπτώσει όμως τώρα ήρθε η ώρα της υλοποίησης και ένα δευτερόλεπτο μετράει και σε αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα συμφωνήσω, αλλά είναι ενός ανδρός, κύριε Παπαφωτίου. Πάτε να δείτε τη Βρωμόκουβα εκεί πέρα. Έτσι, και ξέρετε πολύ καλά, και αν δεν ξέρετε, να ρωτήσετε τις υπηρεσίες περιβάλλοντος ποιος είναι ο Βρωμιάρης. Ο συγκεκριμένος συγκεκριμένης Γούβας. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό συμφώνησα με τον Παπαφωτίου, ότι σίγουρα ο κάθε Βρωμιάρης, γιατί δεν είναι όλοι που ασχολούνται με τα απορρίμματα τέτοια, να το ξεκαθαρίσω έτσι, για να μην αρχίσουν όλοι και μετρέχουν στα δικαστήρια. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένοι όμως, οι οποίοι όσο υπάρχει ένα μπουμπούλα Νίκο, χαίρονται. Λοιπόν, συνέχισε. Και μάλιστα, ξέρεις Θήμιο κάτι, εάν και εφόσον αυτοί που
τους περάσει, αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει το έργο που έχει προωθήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Πέτρος ο Τατούλης σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια, τέτοια βρώμα που περιγράφεις εδώ και μέρες τώρα που ανακαλύπτεις και καλά κάνεις και τα δίνεις στην κοινωνία, ναι, θα έχουμε συνέχεια. Ξέρεις πόσα... Όμως, Νίκο, ναι, όμως, το ΣΔΙΤ που συμφωνώ για αυτό που έχει γίνει στην Ήπειρο έχει 42 ευρώ τόνους. Εάν και μην εδώ, μπαίνουμε, μην μπαίνουμε, μισόλετα, όχι, μην μπαίνουμε, γιατί ξέρεις κάτι, μισόλετα, θα αναπτύξουμε, είναι η ίδια εταιρεία. Έχουν εξεταστεί αυτά. Δεν θα μπούμε, αχ, αλλά τους όρους, όμως, αυτούς, εντάξει, πρέπει τώρα να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν. Θέλεις να μην... Αυτά έχουν εξεταστεί τώρα τόσα χρόνια. Πού και... Δεν το ξέρω ακόμα. Ξέρεις, είπε ο Τατούλης, άκουσε να σου πω, επειδή παρακολούθησα, έχεις δημιουργήσει έναν όμιλο μέσων ενημέρωσης, πολύ σημαντικό. Έβλεπα το Άξιον που μετέδιδε το Περιφερειακό Συμβούλιο, επάνω που μετάδει, περίμενα. Διαβάζω και το peloponnesos.news.gr, που είναι πάντα πρώτο στην επικαιρότητα και με τις ειδήσεις οι οποίες τρέχουν, πολλές από τις οποίες αυτά, ξέρω δεν συμφωνείς. Ναι. Αλλά δεν είναι της παρούσης να το πούμε. Άκουσε, Θήμιο, η Νικολάκου, η Ντίνα Νικολάκου, η αντιπεριφερειάρχης, πρότεινε σε ό,τι αφορά το θέμα μας, έτσι, για τα σκουπίδια. Ποιο θέμα? Αυτό το τυπικό, την τυπική διαδικασία που αφορά τις απολωτριώσεις. Είπε ότι παρότι έχουμε απαρτία, παρότι έχουμε την πλειοψηφία από την ισχνή, την οριακή απαρτία, είπε να συζητηθεί την επόμενη φορά, δηλαδή μετά από 5-6 μέρες. Ωστόσο και ο κύριος Χιβηδόπουλος και ο κύριος Παπαφωτίου και άλλοι σύμβουλοι εκεί είπαν ότι σήμερα ο κύριος Περιφερειάρχης που έκανε μια τρίλεπτη ανάλυση του θέματος, αυτού του τυπικού και όχι της ουσίας, είπε να το αφήσουμε στο τέλος και συμφώνησε και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα δούμε σε λίγο ποια θα είναι η απόφασή τους. Η Ντίνα Νικολάκου τι είπε? Και την απαρτία έχουμε και την πλειοψηφία έχουμε, όμως το βάλε πολιτικά το θέμα να είναι εδώ και οι αντιπολιτεύσεις και να πάρουν θέση. Εγώ συμφωνώ. Γιατί εδώ, Θήμιο, σε παρακαλώ, άφησε με να κάνω μία διόρθωση σε όσα ακούστηκαν. Σε διάλειμμα και μετά σου πάρω. Ό,τι θέλεις. Ναι. Αλλά να το πω αυτό. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Το θέμα αυτό των απολωτριώσεων δεν αφορά την περιφέρεια και την απόφαση που θα πάρει. Η απόφαση, το είπε ο Τατούλης πολύ, πολύ απλά. Η απόφαση είναι τυπική, απλά να επιβεβαιώσει την κυβερνητική απόφαση που έχει περάσει σε φέκ. Συμφωνούμε. Το θέμα, το ποιος, πιανού είναι το οικόπεδο που είναι στα δικαστήρια, είναι θέμα μεταξύ ιδιωτών. Δεν έχει καμία σχέση, ούτε η περιφέρεια, εντάξει, ούτε η κυβέρνηση. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Τώρα όχι, δεν θα πάρουμε. Ένας τύπος, συμφωνώ. Μα δεν είναι στα δικαστήρια. Ναι, αλλά δεν είναι οι δύο. Αυτή δεν μπορεί που... να έρχεται ένας Ιαμπής και να λέει έχω 350 και στρέμματα. Και εσύ γιατί παίρνεις θέση, πού ξέρεις τι θα βγάλει αύριο το δικαστήριο, ποιανού είναι τα στρέμματα. Νίκο, όποιανού και να είναι, Νίκο, θα πάει να πάρει τα λεφτά, Νίκο, που θα εκδικαστούν, Νίκο, από την απολωτρίωση και τέλειωσε το θέμα. Είναι τυπικό το θέμα. Να τελειώσω με αυτό. Σημασία έχει για μένα ότι πρώτον, λίγο παιδιά έτσι, γιατί έχουμε να γυρίσουμε στο στούντιο στη Σπάρτη. Αυτό που συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, είναι ότι πολύ σωστά και συμφωνώ και με την Ντίνα Νικολάκου και απλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει πλειοψηφία το γιατί έργο. Δεν... Άκουσέ με. Αυτή η διαδικασία η τυπική που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι για να δώσει τη δυνατότητα στον εργολάβο στραβά, κουτσά, ανάποδα έγινε ένας διαγωνισμός. Δεν μπορεί να γεμίζει ο κάθε βρωμιάρης την κάθε γούβα, πρέπει να τελειώσει αυτό και να δούμε έτσι αν μπορούν να βελτιώσουν τους όρους. Ποιους για τον όρους κόσμο. Αυτά έχουν τελειώσει. Ρενικό. Οι όροι, Θήμιο, θες να σου πω, δεν το έχω ξαναπεί. Μην πούμε αυτό. Δεν θα αφήσουμε αυτούς τους δημάρχους που βάζουν τους τόνους στα ύψη. Τα ξέρεις, τα έχεις πει 100.000 φορές.
ή που πάνε ρίχνουν μία στο δάσος της Φολόης, στα σκουπίδια, μία στη θάλασσα, μία αυτά. Αυτός ο πατριώτης... Αφού συμφώνεις απόλυτα με την Νικολάκου, αυτά είπε η Νικολάκου. Δεν μπορεί να ζυγίζει ο δήμαρχος στο εργοστάσιο εδώ και να έρχεται το φορτηγό από τη στούπα. Ξέρεις τι φοβόνται. Με τι δελτίο αποστολής. Μερικοί δήμαρχοι ξέρεις τι φοβόνται. Λοιπόν. Πάμε, μην αρχίσουν να ζυγίζονται τα σκουπίδια. Σωστό. Τι ψέματα είναι. Άστο. Μην το ανοίξουμε αυτό, θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά. Όσο για το αν θα γίνει άλλο περιφερειακό συμβούλιο και αν θα υπάρχει έχει θέμα, την ψήφο. Νίκο, υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θύμιος, το είπα. Να και σήμερα επιβεβαιώθηκα σε αυτά που σου έλεγα. Υπάρχει... Θα έχει απαρτία. Νίκο. Δεν είναι η εικόνα η καλή τώρα. Φυσικά. Για τη Νέα Πελοπόννησο. Σε ποιους απευθύνεσαι. Σε ποιους απευθύνεσαι. Δεν είναι. Διαφωνείς ή συμφωνείς. Σε ποιους απευθύνεσαι. Εγώ συμφωνώ. Αλλά υπεύθυνοι είναι. Στους Πελοποννήσιους απευθύνουμε. Μπράβο. Σε αυτούς που ψήφισαν, αυτούς που δεν πάνε. Να πούνε τη γνώμη τους. Ρε Συνικό. Να πούνε γιατί δεν ψηφίζουν. Τι έχουμε πει εδώ. Να αφήσει την καρέκλα ο καθένας και να πάει να πολιτευτεί. Με όποια επιλογή έχει κάνει εκτός. Δεν μπορεί να ψηφίζονται. Ούτε αυτοί... εγώ μπορώ να βλέπω τον Μπαρμπαγιώργη τον Μουρούτσο. Μπράβο. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σου πω, λοιπόν. Και να κάνει αντιπολίτευση. Εγώ το προεκτείνω. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν πάνε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που τους ψήφισαν. Αύριο να παραιτηθούν όλοι. Ζητούν όλοι ψήφο για να πάνε στη Βουλή. Με τι εμπιστοσύνη θα τους βάλουν σταυρό προτίμησης σε αυτούς. Άμα βλέπεις τώρα τον Καρά. Άμα βλέπεις τον Καρά. Όχι για τους άλλους. Που και τους άλλους. Η Παναγιωτοπούλου, ο Τσεφεράκος, ο φίλος μου, ο Τσεφεράκος, να παραιτηθεί αύριο το πρωί. Ο Αλευράς, ο Πουλάς, αυτοί που ζητούν ψήφο. Νίκο, συμφωνούμε. Να παραιτηθούν, να αφήσουν την καρέκλα και να πάνε να μαζέψουν ψήφους. Αυτά και δεν λέμε συνέχεια. Ναι, εντάξει, αλλά μην το επικεντρώνεις σε έναν γιατί πήγε. Δηλαδή και οι άλλοι 20... που πάνε και δεν ακούσαν τις απειλές των κομμάτων τους. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν τους ξεπερνάμε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρεις και το παραξέρεις. Μέχρι και σήμερα παίρνανε τηλέφωνα από... Να σου πω κάτι, Θύμιο. Για να το συζητήσουμε, ήθες μετά στα πολιτικά. Μετά στα πολιτικά. Γιατί έχει πολιτική προέκταση. Δεν ξέρω πού θα πάνε να κρυφτούν αυτοί που το παίζουν οι ηγέτες. Οι ηγέτες που δώσανε χρήματα. Πού θα πάνε να κρυφτούν μετά τις εκλογές. Και τι κίνδυνος υπάρχει για τους ίδιους. Νίκο. Άστα, θα τα πούμε στα πολιτικά. Θα τα πούμε στα πολιτικά γιατί... Γιατί έχω να σου πω πολλά και σοβαρά. Θα τσακωθούμε στον αέρα. Να τσακωθούμε, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να με ενημερώσετε μόνο εάν πάει το θέμα... Αν πάει το... Θα πάμε τις διαφημίσεις και μετά θα πάμε στο στούντιο Σπάρτη. Να με ενημερώσετε αν περάσει, αν έρθει το θέμα για το ΣΔΙΤ. Αν έρθει το θέμα για το ΣΔΙΤ των απορριμμάτων για τις απαλωτριώσεις, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να με ενημερώσετε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με στούντιο Σπάρτης και τον υποψήφιο δήμαρχο για την Ανατολική Μάνη, τον Τζανέτο τον Φιλιππάκο.